Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μας εκ μέρους όλου του συνδυασμού μας για αυτή τη μεγάλη απόψινή σας παρουσία εδώ και για την τόσο θερμή σας ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου και είμαστε όλοι μαζί εδώ για να δηλώσουμε πως είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι ως τοπική κοινωνία να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές σε αυτήν την ιστορική για τη χώρα μας συγκυρία, να αξιοποιήσουμε εμείς πρώτοι αυτή τη μεγάλη ευκαιρία και τη μεγάλη δυνατότητα που μας δίνει ο Καλλικράτης, να πάρουμε με την αιρετή περιφέρεια το μέλλον του τόπου μας στα δικά μας χέρια, να σχεδιάζουμε, να αποφασίζουμε, να διεκδικούμε και να υλοποιούμε αυτά που εμείς πιστεύουμε με βάση τις δικές μας τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες, τις δικές μας αγωνίες, τα δικά μας προβλήματα, αλλά και με βάση τις δικές μας δυνατότητες και τα δικά μας πλεονεκτήματα. Είναι αλήθεια ότι οι δυσκολίες που βιώνουμε είναι πολλές. Η περιοχή μας βρίσκεται σε κρίση, όπως άλλωστε και η χώρα. Ένα πέπλο αγωνίας και ανασφάλειας νιώθουμε να μας έχει σκεπάσει. Η χώρα μας διανύει μία από τις δυσκολότερες και κρισιμότερες περιόδους στην ιστορία της. Και σε αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία που μας έχει οδηγήσει σε ένα περιβάλλον γενικότερης απαξίωσης και αμφισβήτησης, το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικοί δεν είναι εύκολο να πείσουν και να δώσουν προοπτική, καθιστώντας έτσι τη γενικότερη ενασχόληση με τα κοινά όχι και τόσο ελκυστική. Όλα αυτά μοιραία μας έχουν επηρεάσει και μας έχουν επηρεάσει στο εισόδημά μας, στην καθημερινότητά μας, στην ποιότητα της ζωής μας και το χειρότερο απ' όλα, φίλες και φίλοι, στην ψυχολογία μας. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι καθημερινά βιώνουν την ανεργία, βιώνουν την ανασφάλεια ότι αύριο μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους και αγωνιούν για την επόμενη μέρα τη δική τους και των παιδιών τους. Ο πόνος όμως και η αγωνία των συμπολιτών μας δεν είναι απλώς κατανοητά και δικαιολογημένα, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε όλοι να προσπαθούμε κάθε μέρα να ανατρέψουμε και κυρίως οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και όχι με ψηφοθυρικές κορώνες που δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό να προτείνουν. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση που σας έχω περιγράψει και που νομίζω ότι τη βιώνουμε όλοι, υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα φυγομαχήσουμε και θα επιλέξουμε τα ασφαλή μονοπάτια, τα μονοπάτια της διαμαρτυρίας και της αμφισβήτησης, περιμένοντας άλλους να πάρουν τις ευθύνες και το ρίσκο των δύσκολων αποφάσεων, για να μας λύσουν, αν ποτέ μας λύσουν, τα προβλήματα, ή θα μπούμε εμείς μπροστά, θα είμαστε παρόντες, θα αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο και το μέλλον μας και δεν θα φοβηθούμε να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα, έστω και αν γνωρίζουμε ότι σε αυτή την αναμέτρηση, εκτός από τις νίκες, θα έρθουν και οι ήττες όταν τα προβλήματα θα αποδειχθούν ανθεκτικότερα από εμάς. Όλοι εμείς λοιπόν που είμαστε απόψε εδώ και άλλοι πολλοί συμπολίτες μας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύμμαχοί μας σε αυτή την κοινωνική συμμαχία που γίνεται μέρα με τη μέρα μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, κάναμε, φίλες και φίλοι, τη δεύτερη επιλογή. Επιλέξαμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να είμαστε παρόντες. Και εκφράζουμε σήμερα αυτή τη βούληση όλων μας μετά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου και από την 1η Ιανουαρίου του 2011 να δουλέψουμε μαζί για να σηκώσουμε επιτέλους αυτό το πέπλο της αγωνίας και της ανασφάλειας και να μπορέσει αυτή η περιοχή να δει πραγματικά μια διαφορετική, μια καινούργια πορεία. Και είμαστε βέβαιοι ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί με ανοιχτό μυαλό για τον τόπο μας, για την περιοχή μας, μπορούμε να την αλλάξουμε. Μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη στροφή και να ανακαλύψουμε τις δυνάμεις και τα πλεονεκτήματά μας, όσο και αν κάποιοι αντιστέκονται, όσο και αν κάποιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτό δεν γίνεται, υποταγμένοι σε μια μιζέρια η οποία μας κρατάει στη στασιμότητα. Όμως αυτή η στασιμότητα που μας θυμώνει αλλά και μας πεισμώνει, συσσωρεύει μέρα με τη μέρα απίστευτες δυνάμεις στην κοινωνία μας που αναζητούν κάποιος απλά να τους δείξει τον δρόμο, κάποιος να τις απελευθερώσει. Το βλέπω στους ανθρώπους που συναναστρέφομαι στην καθημερινότητά μου, το βλέπω στους φίλους μου, στους ανθρώπους που συνομίλησα όλο αυτό το διάστημα που γυρίσαμε βήμα προς βήμα με τους συνεργάτες μας στον νομό, στους εκπροσώπους των φορέων που κουβεντιάσαμε, το βλέπουμε ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Στις γενιές των 20άριδων, των 30άριδων,
Επιτρέψτε μου να πω ακόμη και των σαραντάριδων, για να βάλω και τον εαυτό μου στους νέους, τις γενιές που υποτίθεται ότι ήταν τυχερές, όπως μας λέγανε οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, που δεν ζήσαμε τις δυσκολίες που ζήσαν αυτοί, που τα βρήκαμε, λέει, όλα έτοιμα, αλλά που δυστυχώς καταντήσαμε σήμερα να μην έχουμε απολύτως τίποτα. Μοιάζει αυτή η εικόνα με το αεροπλάνο που είναι ακίνητο στο διάδρομο, έτοιμο για την απογείωση, με τις μηχανές στο φουλ αλλά το φρένο πατημένο. Αρκεί όμως κάποιος να αφήσει το φρένο για να απογειωθεί. Και ο Καλλικράτης δείχνει στην περίπτωση αυτή το δρόμο, είναι το μεγάλο μας εργαλείο για αυτή την αλλαγή. Το νέο μοντέλο διοίκησης αλλάζει, φίλες και φίλοι, άρδιν τα δεδομένα. Με την άμεση εκλογή του αιρετού Περιφερειάρχη, δημιουργείται για πρώτη φορά η ευκαιρία του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου για την περιφέρειά μας, από τους πολίτες της και για τους πολίτες της. Δημιουργείται επίσης για πρώτη φορά κάτι πολύ σπουδαίο, η δυνατότητα μια ελληνική περιφερειακή μέσα στην οποία η κάθε περιοχή έχει το δικό της διακριτό και σημαντικό ρόλο, το δικό της μερίδιο στην ανάπτυξη και στην πρόοδο, αλλά όλες μαζί οι περιοχές με συνέργεια και συμπληρωματικότητα συγκροτούν μια ισχυρή περιφέρεια με ανάπτυξη, με ευημερία για τους πολίτες της, ανταγωνιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μια νέα και σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη και το περιεχόμενο που έχει η ανάπτυξη, που δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες άμεσου οικονομικού ενδιαφέροντος και πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία με τους πολίτες. Θέτουμε με τον τρόπο αυτό τα θεμέλια για την ανωδική τροχιά του τόπου μας, αλλάζοντας το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής, και αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, βάζοντας μέσα στο παιχνίδι τους νέους ανθρώπους, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και βάζοντας νέους τομείς στην οικονομία που είναι αναξιοποίητοι μέχρι σήμερα, όπως το περιβάλλον, η πράσινη ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός, ο πολιτισμός. Μαζί με το Πανεπιστήμιο μας, το οποίο θέτουμε πλέον στο επίκεντρο και που μέχρι σήμερα δεν αξιοποίησαμε όσο πρέπει, διότι πρέπει να το συνδέσουμε με την παραγωγή και την τοπική οικονομία. Το πρόγραμμα της κοινωνικής συμμαχίας αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτό το πρόγραμμα το έχουμε καταθέσει εδώ και πολύ καιρό και το έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά στους συμπολίτες μας, γι' αυτό και σήμερα επιγραμματικά αναφέρομαι μόνο στο γενικότερο στίγμα και την στρατηγική μας για τη Ροδόπη και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα ξεκινήσουμε αλλάζοντας το αναπτυξιακό και οικονομικό μοντέλο της περιοχής, με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη, τον εξυγχρονισμό και την τόνωση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας μας. Είναι αναγκαία η αλλαγή της αγροτικής μας παραγωγής, ώστε να στραφεί σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας και ποιότητας. Θα δώσουμε τη μάχη κατά προτεραιότητα για την καταπολέμηση του κορυφαίου προβλήματος της ανεργίας και της αποβιομηχάνησης στην περιοχή μας, συνδυάζοντας τα προγράμματα ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με την είσοδο νέων δραστηριοτήτων στην τοπική οικονομία. Μέχρι να αρχίσουν αυτές οι προσπάθειες να αποδίδουν, διότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποδώσουν, θα αξιοποιήσουμε τις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που εμείς διαθέτουμε την τεχνογνωσία να αντλήσουμε και να σχεδιάσουμε προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης. Η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη είναι επίσης ένα όραμα που συνδυάζει μεγάλες αλλαγές. Τη μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες, σε προϊόντα έντασης γνώσης, αλλά και τη μετάβαση από τον εργαζόμενο που μέχρι σήμερα ήταν ένας παθητικός εφαρμοστής μιας και μόνης ειδικότητας, που γεννιόταν, εργαζόταν και πέθανε γνωρίζοντας να κάνει μία και μόνο δουλειά, και όταν έχανε τη δουλειά του έπρεπε να βρει ακριβώς την ίδια. Εμείς οραματιζόμαστε έναν εργαζόμενο ευέλικτο, διαβίου καταρτιζόμενο, ο οποίος θα προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς με πρωτοβουλία, με ιδέες, με φαντασία και με καινοτομία. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να αναπτύξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να δώσουμε ιδιαίτερη αναπτυξιακή ταυτότητα στην περιοχή μας, να δώσουμε ποιότητα και αξία σε ό,τι παράγουμε ή προσφέρουμε σαν περιοχή, μέσα από την καινοτομία, την παιδεία, μέσα από τη γνώση, μέσα από τις συνέργειες που υπάρχουν εδώ σε τοπικό επίπεδο με όλους τους φορείς, με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις και με τις δυνάμεις της εκπαίδευσης και της έρευνας. Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη νέα προσπάθεια δεν υποσχόμαστε και δεν τάζουμε τίποτα. Άλλωστε, ακόμη και να μπαίναμε στον πειρασμό να το κάνουμε, ελάχιστοι θα μας πίστευαν. Δεν διαθέτουμε κανένα μαγικό φίλτρο. Καταθέτουμε το πρόγραμμά μας, καταθέτουμε την αναπτυξιακή στρατηγική μας, δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε όλοι μαζί και θα εργαστούμε σκληρά, θα αφήσουμε πίσω μας πρακτικές και συνήθειες του παρελθόντος, και ως εγγύηση για όλα αυτά,
σε μια περίοδο αναξιοπιστίας και αμφισβήτησης, εμείς καταθέτουμε την πορεία και την εμπειρία μας. Σας καλώ όλους να συμμετέχετε στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου και να συμμετέχετε σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Σας καλώ να πάρουμε στα χέρια μας την τύχη αυτού του τόπου και να δεσμευτούμε απόψε εδώ όλοι μαζί για ένα και μόνο πράγμα, ότι θα κάνουμε τα πάντα για να ξαναδούμε τον τόπο μας περήφανο, αισιόδοξο, σίγουρο και δυνατό. Από την 1η Νοεμβρίου ξεκινάμε δουλειά για να αλλάξουμε με τις δικές μας πλέον δυνάμεις τη Ροδόπη και την περιφέρειά μας. Όμως μπορούμε να αλλάξουμε και κάτι άλλο λίγο πιο μπροστά, στις 7 Νοεμβρίου. Όπως σας είπα, την Κυριακή μπορούμε να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα την ψυχολογία μας και θα την αλλάξουμε με τη μεγάλη γιορτή για την νίκη της Κοινωνικής Συμμαχίας και του Άρη Γιαννακίδη, για να δούμε μπροστά με αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική. Είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε, είμαι βέβαιος ότι η Κοινωνική Συμμαχία θα γίνει στις 7 Νοέμβρη μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και είμαι επίσης βέβαιος ότι στις 7 Νοέμβρη η ιστορία θα καταγράψει ως τον πρώτο αιρετό περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Άρη Γιαννακίδη. Σας ευχαριστώ. Είναι μια σχέση αδιατάραχτη, επώνυμη, διαπροσωπική. Είναι μια σχέση προσοχής, αγάπης και εμπιστοσύνης. Σε όλη μου τη βιολογική διαδρομή θα κουβαλάω στο ψυχοσώμα τα όνειρα, τις προσδοκίες, τις ελπίδες σας. Μα πάνω απ' όλα, την αγάπη σας στο πρόσωπό μου. Κλείνω τα μάτια και αναπολώ. Αναπολώ έναν ορωματικό αναπτυξιακό βηματισμό. Εγνατία, κάθετη άξονη, πανεπιστήμιο, φυσικό αέριο, συνεδριακό κέντρο, αναδασμοί, αρδευτικά έργα. Και όλα αυτά έχουν ταυτότητα και ονοματεπώνυμο. Όλα αυτά τα κάνουμε δικές μας δυνάμεις, τα δικά μας πρόσωπα, μέσα από την συνέργεια και τη συμπόρευση όλων των κοινωνικο-οικονομικών και των παραγωγικών φορέων. Φίλες και φίλοι, σας στέλνω μήνυμα νίκης από τη Σαμοθράκη, τον Εύρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, την Καβάλα, τη Δράμα, τη Θάσο. Και αυτή η νίκη θα είναι δικιά σας. Θα είναι νίκη όλων των απλών συμπολιτών μας. Και σήμερα η Κομωτινή στέλνει σε ολόκληρη την περιφέρειά μας το μήνυμα: γυρίζουμε σελίδα, παίρνουμε την τύχη του τόπου στα χέρια μας. Σήμερα θεμελιώνουμε το οικοδόμημα της νέας δημοκρατικά εκλεγμένης περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Σήμερα συνυπογράφουμε ένα συμβόλαιο τιμής. Σφυριλατούμε μια κοινωνική συμμαχία για τη Ροδόπη, για ολόκληρη την περιφέρειά μας. Σήμερα εμπεδώνουμε μια ενιαία αδιαίρετη περιφερειακή συνείδηση. Δίνουμε όλοι μαζί τα χέρια για να κλείσουμε μέσα τους το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της νέας γενιάς. Και κάνουμε ένα προσκλητήριο εγρήγορης και συμπόρευσης όλων των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων αυτού του τόπου σε ένα κοινό ορωματικό αναπτυξιακό βηματισμό να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Και σε αυτό το προσκλητήριο για τη ζωή, σε αυτό το ιστορικό αντάμωμα, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Δεξιοί, αριστεροί, αγρότες, εργάτες, διανοούμενοι, απλοί, πλωρετάροι, αστεί. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια. Να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για το μέλλον των παιδιών μας. Φίλες και φίλοι, χρόνια ολόκληρα βιώσαμε την αναλγησία του κεντρικού κράτους. Γενιές ολόκληρες μεγαλώσαμε μέσα σε τρόμο και ανασφάλεια. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ον» που έχει ιστορία. Εάν θα έχει και μέλλον, δεν είναι και τόσο βέβαιο. Η απάντηση βρίσκεται μέσα από τα κινήματα των πολιτών και τις αξίες που συχνά περιοθεριοποιούνται, όπως η κοινότητα,
η αλληλεγγύη, το ενδιαφέρον για το ευπαθές φυσικό περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει να συντηρήσει τις επόμενες γενιές, η δημιουργική εργασία με αυτοπιθαρχία, η ανεξάρτητη σκέψη, η γνήσια συμμετοχή ενεργών πολιτών στα κέντρα λήψης απόφασης. Αυτά είναι τα λόγια ενός από τους πλέον πιο σημαντικούς σύγχρονους Αμερικάνους διανοητές, ο Νόαμ Τσόμψκι. Περιγράφει μια σύγχρονη κοινωνική πρόκληση, την οποία και απόλυτα σπάζομαι. Και ό,τι πιο αυθεντικό, εκπορεύεται από το αρχαίγωνο ψυχόρμητο, το στρώμα των δευτερότικων ψυχορμήτων, το κράτος το παρακμιακό που είναι ταυτοποιημένο με τα φαινόμενα του εκφυλισμού, της διαφθοράς και της διαστροφής, αναζητεί και ελπίζει την αναγέννησή του μέσα από τις περιφερειακές δυνάμεις του τόπου. Και το Πασόκ τολμά, κάνει την πιο ρηξικέλευθη πρόταση αυτοδιοικητικής αναδόμησης και αναδιαρθρώσεως της χώρας. Δημιουργεί το αποκεντρωμένο κράτος. Εμπιστεύεται και χωρεί ρόλους και αρμοδιότητες και πόρους στις περιφερειακές δυνάμεις του τόπου. Κοινωνική συμμαχία αποτελεί για όλους εμάς που τη συναριθμούμε μια απάντηση σε μια πραγματικότητα που είναι κρίσιμη και αδυσόπιτη. Η κρίση δεν χτυπά την πόρτα μας. Η κρίση πλέον μπήκε στο σπίτι μας. Και αν πριν από κάποιους μήνες η κατάσταση φαινόταν δύσκολη, σήμερα μοιάζει εφιαλτική. Και σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία καλούμαστε όσοι πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συμμαχήσουμε προκειμένου να διαμορφώσουμε μια νέα πρόταση. Μια πρόταση που θα εμπεριέχει τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας, που θα μπορεί να δικαιώνει την πολιτική στα μάτια των συμπολιτών μας. Ο σύγχρονοι Έλληνες, σε αυτή τη συγκυρία του χρόνου, βιώνουμε την καταράκωση της εθνικής μας αξιοπρέπειας, την διακύβευση των διαχρονικών αξιών της φυλής μας, τον εχειδαϊσμό της δημόσιας ηθικής, την αποστασιοποίηση της νέας γενιάς από τα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα, την περιεκτική ταυτοποίηση και απόρριψη του πολιτικού συστήματος από τους πολίτες. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σελίδα, να κάνουμε μια καινούργια αρχή, να κάνουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις τον δημοκρατικό αναπτυξιακό μας προγραμματισμό, να σχεδιάσουμε αυτά που θέλουμε για μας, μόνοι μας. Ήρθε η ώρα της περιφερειακής ανάπτυξης και της περιφέρειας. Φίλες και φίλοι, τα διαχρονικά στατιστικά ευρήματα, αποτυπώντας το επίπεδο της κοινωνικο-οικονομικής δυσπραγίας και του παραγωγικού δυναμικού, προσδίδουν στην περιφέρειά μας περίοπτη θέση στο βάθρος της φτώχειας και της περιθυριοποίησης. Τα ευρήματα και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, αλλά είναι απογορευτικά για κομματικές αντιπαραθέσεις, για τοπικιστικές διαφοροποιήσεις και προσωποπολιτικές τακτικές. Η δραματική συρρήκνωση του αγροτικού εισοδήματος έχει καθοριστική αντανάκλαση στην τοπική οικονομία. Ο ανενεργός αγροτικός πληθυσμός μεταναστεύει στα αστικά κέντρα. Η αποβιομηχάνηση απτεί, έκδηλη, ορατή. Η φτώχεια διαχέεται σε όλη την κοινωνική διαστραμάτωση, διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή. Πριν από λίγες μέρες, μέσα στα πλαίσια της διαδικτυακής επικοινωνίας με τα νέα παιδιά της περιοχής μας, πήρα μια επιστολή που με συγκλώνησε και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι η επιστολή από μια 16χρονη βορειοευρύτησα που είμαι πεπισμένος ότι την προσυπογράφει και η Καβαλιώτισσα και η Δραμηνιά και η Ροδοπίτισσα και η Ξανθιώτισσα. Γράφει στην επιστολή: «Κύριε Γιανακίδη, κατάγουμε από ένα χωριό του Βόρειου Εύρου. 16 ολόκληρα χρόνια έμεινα σε αυτόν τον ακριτικό για άλλους, αγαπημένο για μένα τόπο. Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα, πήγα σχολείο, έκανα φίλους. Όσο μεγάλωνα, ένιωθα την αγωνία και το φόβο των δικών μου ανθρώπων για το μέλλον. Η περηφάνεια ως ευρύτησα και ως Ελληνίδα μου έδινε πάντα πλεόνασμα ψυχής. Σήμερα όμως έχω απογοητευτεί. Μιλώ με τους φίλους και τους συμμαθητές μου
και συμφωνούμε ότι στον Εύρο, στην Ελλάδα την ίδια, δεν έχουμε μέλλον. Κάποιοι πρέπει να ντρέπονται που φτάσαν τη χώρα εδώ. Και η μητέρα μου έτσι κι αλλιώς δεν κατάφερε να βρει δουλειά. Τα χρόνια δύσκολα. Και ο πατέρας μου στα 55 το έμεινε άνεργος. Νιώθω ότι τίποτα δεν με κρατάει πλέον εδώ. Πάω στο σχολείο και βλέπω ανθρώπους κυδροπούς. Και από μέσα μου κλαίω, γιατί είναι βέβαιο ότι θα εγκαταλείψω τον τόπο μου. Άλλωστε το δρόμο της ξενιτιάς τον ξέρουμε πολύ καλά οι βορειοευρύτες. Δεν έχω ελπίδα. Κουράστηκα από τα κούφια λόγια και τις υποσχέσεις των πολιτικών. Δεν με ενδιαφέρουν τα προγράμματα και οι αναλύσεις. Και αν γράφω σε εσάς, το κάνω μόνο και μόνο για να μεταφέρω την αγωνία μιας γενιάς που ζει μέσα στην απελπισία. Μιας γενιάς με υποθηκευμένο μέλλον. Αν υπάρχει κάτι που σας ζητώ, είναι να μην κλείσετε το παράθυρο στην ελπίδα. Να αφήσετε μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Να μας αφήσετε να ζήσουμε. Να ονειρευτούμε στον τόπο που αγαπάμε. Στον Εύρο, στη Θράκη, στην περιφέρεια. Μας το χρωστάτε. Μια περήφανη, αλλά και απελπισμένη ευρύτησα. Νιώθω ντροπή. Γιατί δεν κατάφερε το αθηναϊκό κράτος που επί δεκαετίες πετούσε δισεκατομμύρια σε αεριτζίδες να διασφαλίσει σε μερικές οικογένειες εργαζομένων που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν στο κοινωνικό περιθώριο. Δεν θα ξεχάσω τις σκηνές εκείνες των θρακιωτών συμπολιτών μου, των εργαζομένων στα ενωμένα κλωστήρια, να ξεπαγιάζουν στην Αθήνα, να νιώθουν πάνω τους τις δυνάμεις καταστολής, γιατί τόλμησαν να διεκδικήσουν το αυτονόητο, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους. Αλήθεια, τι ζήτησαν? Να παραμείνουν βιομηχανικοί εργάτες. Τα δάκρυα των γυναικών, η οργή των νέων ανθρώπων, η απόγνωση των οικογενειαρχών που βλέπουν μπροστά τους το φάσμα της ανεργίας. Θα μου μείνουν ανεξίτηλα όχι μόνο στη μνήμη μου, αλλά και στην ιστορική συλλογική μνήμη. Εμείς ως Κοινωνική Συμμαχία έχουμε επιλέξει έναν άλλο δρόμο, το δρόμο της κοινωνικής εγρήγορης και της προγραμματικής πολιτικής προετοιμασίας, μιας προετοιμασίας που όχι μόνο χαράσει μία οδό άρσης της σημερινής κρίσης, αλλά δημιουργεί και προσδίδει αναπτυξιακές ευκαιρίες. Πήραμε την πρωτοβουλία μαζί με τους συνεργάτες μου σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία δημοκρατικού προγραμματισμού, διαβουλευόμενοι με όλους τους παραγωγικούς, πολιτικούς, κοινωνικο-οικονομικούς φορείς ολόκληρης περιφέρειας, χωρίς διαχωρήσεις, χωρίς διαχωρισμούς, να συναποφασίσουμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε τον στρατηγικό αναπτυξιακό μας σχεδιασμό, να προσδώσουμε την παραγωγική μας ταυτότητα, να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, να προσδώσουμε το κοινωνικό πλεόνασμα και την προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Και προσπαθήσαμε, αναδείξαμε τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τις συγκεράσαμε σε ένα σχηματοποιημένο προγραμματικό πλαίσιο αρχών, το οποίο θα το υλοποιούμε απαρέγκλιτα με συγκεκριμενοποιημένους ιεραρχημένους στόχους, με εφικτό χρονοδιάγραμμα και με διασφαλισμένους σπόρους. Οι αρχές μας. Αηφόρους ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Αξιοποίηση πόρων και υποδομών με πνεύμα οικονομίας, εξωστρέφειας, αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας. Αλληλεγγύη, συνεργασία, σύμπραξη, συνέργεια των τοπικών και περιφερειακών δυνάμεων. Ισότητα, ισονομία, ισοπολιτεία, σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον πολίτη. Μια κοινωνία ενεργών πολιτών που θα συμμετέχουν όλοι στα αναπτυξιακά και στα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα, σεβόμενοι τη διαφορετικότητα, σεβόμενοι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει τις δικές του πολιτισμικές ή θρησκευτικές αναφορές. Φίλες και φίλοι, οι ραγδαίες εξελίξεις στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο μετατρέπουν την περιφέρειά μας από ακριτική και απομονωμένη σε πύλη και κόμβο. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο σε σχέση με τα διεθνή, διευρωπαϊκά και ενεργειακά δίκτυα. Είναι η έξοδος στη θάλασσα μιας ευρύτερης ενδοχώρας. Είναι ιστορικό σύγχρονο σταυροδρόμι λαών πολιτισμών. Έχει σημαντική τουριστική δυναμική. Η ένταξη της περιφέρειας στα διεθνή δίκτυα,
η ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, η συνοχή του περιφερειακού χώρου σε μεγάλο βαθμό έχουν σχέση με τη βελτίωση, την ολοκλήρωση των δικτύων μεταφοράς. Η περιφέρειά μας έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς μέσω της Εγνατίας συνδέεται με 4 χερσαίους διευρωπαϊκούς άξονες. Διαθέτει στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη 2 σημαντικά λιμάνια, 2 σημαντικά αεροδρόμια, ενώ υπάρχουν ήδη 4 διασυνοριακές πύλες με τη Βουλγαρία και 2 με την Τουρκία. Η περιφέρειά μας, με συνδυασμένες μεταφορές, οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες, θαλάσσιες, αποτελούν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημά μας, όπου μπορούμε λοιπόν να το σχεδιάσουμε να αποτελέσει ένα σύγχρονο διαμετακομιστικό κέντρο τελείως ανταγωνιστικό με τις θαλάσσιες μεταφορές και με τα στενά του Βοσπόρου. Είναι επιτακτική η σύνδεση των λιμανιών μας με τα λιμάνια τα Παραδουνάβια και τα λιμάνια του Εύξηνου Πόντου. Αυτός είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός μας, αυτό είναι το κοινωνικό μας πλεόνασμα, αυτή είναι η προστιθέμενη αξία, και θα προσπαθήσουμε να συμπαρασύρουμε και την κεντρική εξουσία με τεκμηριωμένη ανταγωνιστική επιχειρηματολογία ότι εδώ αναπτυξιακά ακουμπάει η καρδιά της χώρας. Και πρέπει να πείσουμε την κεντρική εξουσία ότι έχει ηθική και εθνική υποχρέωση να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του περιφερειακού σχεδιασμού απαρέγκλητα το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο σε ένα διακομματικό, διαχρονικό εθνικό σχεδιασμό. Το σημερινό σύστημα των υποδομών προσπελασιμότητας και των συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση των κάθε των αξώνων της Εγνατίας Οδού και τις ανάλογες διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία και τους διευρωπαϊκούς άξονες. Την αναβάθμιση των λιμανιών Καβάλας Αλεξανδρούπολης, τη σύνδεση του νέου εμπορικού λιμανιού της Καβάλας με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τη λειτουργία εμπορευματικού κέντρου και ελεύθερης ζώνης. Την προώθηση της σιδηροδρομικής Εγνατίας Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης Μπουργάς. Την οδική διασύνδεση Ορμενίου Μπουργκάς. Η ροδόπηση αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό θα παίξει καθοριστικό, καταλυτικό, πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ροδόπηση πλέον έχει καταξιωθεί, έχει εμπεδωθεί και έχει θεσμοποιηθεί ως ένα σύγχρονο ενεργειακό και διοικητικό κέντρο. Μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, είναι ιδανικός τόπος για πράσινη καηφόρο ανάπτυξη. Για μια ανάπτυξη που θα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Φίλες και φίλοι, η κοινωνική συμμαχία είναι το εργαλείο για να πάμε στο μέλλον. Σε ένα μέλλον που για να έρθει πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Να αφήσουμε όσα μας χωρίζουν και να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Να συνθέσουμε τις αντιθέσεις μας, να πάμε μπροστά. Αγαπητοί μου φίλοι, ένας μεγάλος θεσμικός μου κύκλος κλείνει. Με τη δύναμη και τη θέλησή σας, ίσως σε λίγες μέρες, να ανοίξει μια νέα θεσμική διαδρομή. Ωστόσο, θα μου επιστρέψετε σήμερα από αυτό εδώ το Δήμα, ως νομάρχης Ροδόπης, ως υποψήφιος περιφερειάρχης, να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους μου εκείνους τους συνεργάτες στην 16χρονη θεσμική μου πορεία, σε αυτούς που πορεύτηκα μαζί τους και ενώσαμε τις καρδιές μας και τις δυνάμεις μας 16 ολόκληρα χρόνια. Και νιώσα τυχερός που σε αυτή την πορεία της ζωής συνεργάστηκα μαζί τους. Καμάρωνα όταν είδα πολλούς από αυτούς να προχωράνε μπροστά, να γίνονται βουλευτές, να γίνονται υπουργοί, στενείς συνεργάτες του Πρωθυπουργού της χώρας. Σήμερα καμαρώνω. Μοιράζομαι τη χαρά τους όπως μοιράζετε και εσείς όλοι οι ροδοπίτες. Σήμερα θα ήθελα να είναι εδώ και να δίνει τη μάχη μαζί μας ένας αδερφικός μου φίλος, ένας στενός μου συνεργάτης, ένα παλικάρι που δίδαξε τη ζωή, ο μεγάλος Πόντιος που έδωσε τα πάντα για αυτό τον τόπο. Ναι, μου λείπει ο Χρήστος ο Τσαραμπουλίδης,
αλλά νιώθω ότι είναι εδώ ανάμεσά μας. Ότι χαίρεται και αυτός που ο νομάρχης του διεκδικεί ένα τέτοιο ρόλο. Χρήστο, δεσμευόμαστε ότι αυτή η νίκη θα είναι αφιερωμένη σε σένα. Ευχαριστώ όλους εσάς, τον λαό της Ροδόπης, εσάς που χρόνια τώρα με κάνετε τη φωνή σας. Είμαι ο Άρης σας και αυτή την αγάπη δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν να την ανταποδίδω. Ξέρω ότι και τώρα θα στηρίξετε τον αγώνα μας. Είναι και δικό σας αγώνας. Συγκρίνετε και επιλέξτε. Δέστε με τα μάτια της ψυχής σας το μέλλον. Μετρήστε τον ίσιο του καθενός. Αξιολογήστε μας. Φίλες και φίλοι, αν για κάτι αισθάνομαι πλούσιος, είναι η απεριόριστη αγάπη σας. Αυτή με γεμίζει δύναμη. Σας χρωστάω πολλά και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ο Παύλος ο Δαμιανίδης, ένα νέο παιδί του τόπου μας, με γνώσεις, με όραμα, με όραξη και δουλειά, με ήθος, με ύφος, ένα χαρισματικό παιδί, ένας άξιος συνεργάτης που θέλω να του εμπιστευτείτε τη στήριξή σας. Δικαιώστε όλους αυτούς τους άξιους υποψήφιους της κοινωνικής συμμαχίας. Όλα αυτά τα νέα υπέροχα παιδιά. Σας καλώ να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα μας. Σας καλώ να πάμε όλοι μαζί μπροστά για μια Ροδόπη ισχυρή στη νέα περιφέρεια. Για μια περιφέρεια πρωταγωνιστή. Όλοι μαζί να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να ξαναγράψουμε την ιστορία του τόπου μας. Παύλε, φίλε, αδερφέ, καλό αγώνα. Καλό αγώνα σε όλους και νίκη από την πρώτη Κυριακή. Όταν πριν από χρόνια το Πασόκ με εμπιστεύθηκε ως υποψήφιο νομάρχη, είχα πει στο λαό της Ροδόπης, στην κεντρική πλατεία, ότι έχω ένα μόνο δικαίωμα να πετύχω. Και θα το ξαναπώ και τώρα. Έχουμε ένα δικαίωμα να πετύχουμε. Να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, στα όνειρα και στις ελπίδες της περιφέρειας. Αλλά για να δείξουμε ότι και παιδιά που είναι βγαλμένα μέσα από τη φτωχολογιά και τον βιοπορισμό έχουν δικαίωμα στην πολιτική, έχουν δικαίωμα στην πολιτική επικυριαρχία. Δεσμευόμαστε ότι θα τιμήσουμε και την καταγωγή μας και την ταξική μας προέλευση. Καλό αγώνα και με την νίκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μας να σας παρουσιάσουμε τους συνεργάτες μας, να σας παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο της νίκης για τον νομό Ροδόπης. Βαβατσικλής Μαρίνος, δικηγόρος. Καλυφατίδου Ελένη, οφθαλμίατρος. Κουρούσα Λιερτίτς, απόφυτος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, ιδιωτικός υπάλληλος. Κάποιοι δεν είναι βέβαια εδώ σήμερα, είναι στον αγώνα. Κουτσογιάννης Δημήτριος, οικονομολόγος. Μουμίνκα Άντρα, πεζικός υπάλληλος. Αυτός απουσιάζει. Νικολαίδης Γιάννης, οικονομολόγος. Πολίτης Φώτης, τεχνικός νοσοκομείου Κομωτινής. Κουρνάρα Μαρίκα, δικηγόρος. Ραγκούσης Μιχάλης, δικηγόρος. Σιακίρα Ιχάν, δικηγόρος. Σελίμ Σεβγή, οικονομολόγος.
Τσιτηρίδου Σοφία, αστυνομικός υπάλληλος. Τσολάξου Άντοδο, θέατρος. Και ο Χουσεΐν Ερτζάν, φαρμακοποιός, που είχε ένα πρόβλημα και δεν είναι εδώ. Φίλες και φίλοι, αυτοί είναι οι συνεργάτες μας, αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης, αυτοί είναι οι άνθρωποι που αύριο θα είναι στην περιφέρεια. Αλλά θέλω να επισημάνω απόψε και την παρουσία του Υπουργού μας που μας τιμά απόψε εδώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, του Γιώργου του Μπεταλωτή, τον οποίο και καλό να έρθει κοντά μας. Να πάρω κι εγώ λίγη από τη δόξα των παιδιών που βρίσκονται εδώ, των παιδιών που τους αισθάνομαι δική μου οικογένεια, και να πω ότι ζηλεύω για δύο πράγματα. Πρώτο, γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι με τον Άρη τον Γιαννακίδη σε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, σαν τους μεγάλους αγώνες που δώσαμε εδώ και χρόνια για την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Και ένα δεύτερο που ζηλεύω είναι ότι λόγω των υποχρεώσεών μου, το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, δεν θα είμαι να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη νίκη του Άρη του Γιαννακίδη, του Παύλου του Δαμιανίδη εδώ ως αντιπεριφερειάρχη, του Γιώργου του Πετρίδη στη Δημαρχία της Κομωτινής, τη μεγάλη νίκη όλων μας της Δημοκρατικής Παράταξης. Όσα είπε ο Άρης, όσα είπε ο Παύλος, καλύπτουν όλο το φάσμα του τι σημαίνουν αυτές οι εκλογές. Εγώ δύο πράγματα ήθελα να πω μόνο. Ότι αυτές οι εκλογές δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Δεν είναι οι δημοτικές εκλογές, δεν είναι οι νομαρχιακές εκλογές που είχαμε. Η χώρα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή. Αυτοί που την έφεραν σε αυτή την κατάσταση θέλουν να την γυρίσουν πάλι πίσω, βάζοντας διλήμματα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, βγάζοντας σε τηλεοπτικό σποτ συνταξιούχους που δίθεν τους κόβουμε τις συντάξεις των 400 ευρώ, όταν αυτοί κατήντησαν τη χώρα μας σε τέτοια κατάσταση να διακινδυνεύονται οι συντάξεις, και όταν σήμερα μετά από ένα χρόνο αγώνες που η Δημοκρατική Παράταξη έδειξε ότι διαθέτει και το ήθος και το σθένος και τα στελέχη, αλλά και μια κοινωνία ελληνική με τη μεγαλύτερη ωριμότητα που θα μπορούσε να υπάρχει, κάνουμε αυτή την επανάσταση του Καλλικράτη. Φέρνουμε τους μεγάλους δήμους, τους ισχυρούς δήμους με τις αρμοδιότητες. Φέρνουμε την αιρετή περιφέρεια, 13 μικρές κυβερνήσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Ένας Πρωθυπουργός μικρός θα είναι σίγουρα και ο Άρης ο Γιαννακίδης. Και όχι επειδή είναι φίλος μου, και όχι επειδή είναι συνεργάτης μου, αλλά είναι άνθρωπος που ξέρει να διοικεί, είναι άνθρωπος που ξέρει να μοιράζει την πίτα με την καλή έννοια, να δίνει αρμοδιότητες σε νέους ανθρώπους, και φαίνεται και το ψηφοδέλτιο σήμερα εδώ, και όλους όσους από εμάς μας εμπιστεύτηκε και φτάσαμε σε αυτές τις θέσεις. Ένας Περιφερειάρχης ο οποίος πραγματικά θα κάθεται στο μικρό Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τον Πρωθυπουργό και θα αποφασίζει για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μας. Γιατί η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυτή η κάποτε ακριτική περιφέρεια, με ενιαία περιφερειακή συνείδηση, έχει τεράστιες δυνατότητες που κανείς από εμάς μέχρι τώρα, ούτε σε τοπικό επίπεδο μπορούσαμε να τις διεκπαιρεώσουμε, αλλά ούτε και σε κεντρικό, γιατί η Αθήνα δυστυχώς το κέντρο είναι μακριά. Το κέντρο τώρα θα γίνει η Κομωτινή, θα γίνει η Θράκη, θα γίνει η Ανατολική Μακεδονία. Και θα έχουμε ρόλο όλοι μας. Αυτή την εμπιστοσύνη καλούμαστε να δείξουμε αυτή την Κυριακή, σε τρεις ημέρες, σε αυτό το ψηφοδέλτιο της νίκης, γιατί δεν είναι το διακύβευμα ποιον περιφερειάρχη εκλέγουμε. Το διακύβευμα είναι αν θα πάμε μπροστά, εάν θα κάνουμε περιφέρειες οι οποίες θα έχουν ένα αυτόνομο και δυναμικό ρόλο για την περιοχή μας, ή θα κάνουμε ανθρώπους να μιλάνε για το μνημόνιο ή όχι για το μνημόνιο. Και η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Σε όλη την Ελλάδα, τα ψηφοδέλτια που υποστηρίζει τον Πασόκ είναι μπροστά, είναι δυνατά, είναι δυναμικά, και εκείνο που περιμένουμε να δείξουμε σαν περιοχή, σαν περιφέρεια,
Ναι, είναι ότι το ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ψηφοδέλτιο της Νίκης στην Κυριακή που μας έρχεται, θα είναι το πρώτο που θα λέει ο τύπος οι τηλεοράσεις, με περιφερειάρχη τον Άρη τον Γιαννακίδη. Καλό αγώνα. Θέλω να καλέσω εδώ κοντά μας και έναν άλλο μεγάλο συνοδοιπόρο μας, τον βουλευτή μας τον Αχμέτ Χατζοσμάν. Και θέλω να καλέσω και όλους τους συντρόφους, τους εκλεκτούς της πρώτης σειράς και όποιος αισθάνεται την ανάγκη να έρθει κοντά μας, να έρθει επάνω, να βγούμε όλη μια φωτογραφία και να γιορτάσουμε την νίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μικρόφωνο, Ρουδοπίτης και εγώ μαζί θα γιορτάσουμε την νίκη την Κυριακή το βράδυ. Say, hurry boy.